θάλαντο. Σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νύχτας και ενώ πληθαίνουν τα κέρια το φέγγος του καθολικού, εσύ δυστυχισμένε μου κοιμάσαι. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, στην απόψινή μας εκπομπή, και πάλι θα είναι μαζί μας ο πατήρ Ζαχαρίας από την Ιερά Μονή του Έσεξ, σε ένα δεύτερο μέρος της ομιλίας που έκανε, της καθιερωμένης πια ομιλίας που γίνεται πάντα στους πρώτους χαιρετισμούς στην Εκκλησία των Αγίων 12 Αποστόλων. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που μας τιμά με την παρουσία του και όλους εσάς που βρεθήκατε εκεί, τιμώντας και εκείνον και την κοινότητά μας, για να ακούσουμε αυτή την εξαίσια ομιλία, την πολύ θεολογική, την μεστή του πάντα ομιλία, με θέμα αυτή τη φορά την ετοιμασία για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη, καλή Σαρακοστή και μέσα από την ομιλία, από το δεύτερο μέρος της ομιλίας του πατρός Ζαχαρία, να ανεβαίνουμε όλοι τον πνευματικό αγώνα για να φτάσουμε να χαρούμε την Αγία Ανάσταση. Ας απολαύσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της ομιλίας του πατρός Ζαχαρία που έγινε ζωντανά στην Εκκλησία των Αγίων 12 Αποστόλων. Και να κατευθύνει όλη τη ζωή του προς εκείνον στον οποίο πιστεύει, να τον απεκδέχεται ως σωτήρα εξ ουρανού και μισθαποδότη τον έργο του, τότε η πίστη του γίνεται Άγιο Χάρισμα. Όταν προσεύχεται, να προσομιλεί στο Θεό με όλο το νου και την καρδιά του, τότε ο Θεός σίγουρα θα τον προσέξει και θα τον αμήνσει. Όταν μελετά τον Λόγο του Θεού, να αγωνίζεται να τον ακούει με την καρδιά του, για να εξοικειωθεί με την γλώσσα του Θεού, ώστε την ημέρα του εντόξου ερχομού του Χριστού να ακούσει τη φωνή του μέσα στην καρδιά του ως έπαινο και σωτηρία. Όταν μετανοεί, να κράσει από την καρδιά του και με φόβο να ζητά συγχώρηση για τις γνωστές και τις κρυφές αμαρτίες του, να παίρνει επάνω του την τροπή για τις αμαρτίες του και να αποδίδει δικαιοσύνη και δόξα στον αγαθό Θεό. Τότε ο Θεός θα του δείχνει χάρη και πλατισμό καρδιάς για την ταπείνωσή του. Όταν αγαπά τον Θεό και τους συνανθρώπους, να το κάνει ταπεινά και με την καρδιά του, χωρίς να φανεί στους ανθρώπους, γιατί ο αγώνας του είναι πώς να μπορέσει να δώσει όλο τον χώρο της καρδιάς του στον αγαπημένο Θεό και στους αδελφούς του. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει να εκπληρώνει θεοπρεπώς την εντολή της αγάπης. Όταν νηστεύει, όταν προσφέρει ελεημοσύνη ή προσεύχεται, να το κάνει με ταπείνωση και ηλαλότητα, ώστε να μην φαίνεται στους ανθρώπους. Τότε ο Θεός που βλέπει τη μυστική εργασία του, θα δυναμώνει την καρδιά του, δίνοντάς του μεγαλύτερο ζήλο. Όσο θα φυλάγεται από το λοιμό της καινοδοξίας, τόσο μεγαλύτερη πνευματική πρόοδο θα έχει. Όσο πιο πολύ θα φέρει μέσα του την νέκρωση του Κυρίου Ιησού, τόσο περισσότερο θα θάλει στην καρδιά του η ζωή της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, εγγεγμένου πλέον εκ νεκρών. Βεβαίως, όλα τα αγωνίσματα της Μεγάλης Σαρακοστής που αναφέραμε παραπάνω είναι ωφέλιμα και αγιαστικά, υπό τον όρο ότι ο άνθρωπος που τα μετέρχεται είναι ενταγμένος στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Αυτό γίνεται με το Άγιο Βάφτισμα. Επειδή όμως το βάφτισμα δίνεται συνήθως σε νηπιακή ηλικία, ελάχιστη διαφυλάττει τη χάρη του. Ταυτόχρονα, τα πάθη του κόσμου και η ματαιότητα των προτύπων του ματαιώνουν την δύναμη του μυστηρίου
και τον σύνδεσμο με τον αρχηγό της σωτηρίας μας, τον Χριστό. Έχουμε ανάγκη να εσωματωθούμε εκ νέου στην Εκκλησία, ως κοινωνία της χάριτος του Χριστού, να αναβαπτιστούμε. Αλλά ακόμη και όσοι θεωρούν ότι είναι μέσα στην Εκκλησία, για να έχουν δυναμική μετοχή στη ζωή της, πρέπει συνεχώς να ανανεώνουν τον σύνδεσμο και την ενότητά τους με το σώμα και την κεφαλή του σώματος των Χριστών. Τότε συνεχώς δέχονται τη σωτήρια δύναμη των μυστηρίων της και οικοδομούνται ως ναός και κατοικητήριο της Τριαδικής Θεότητος, ως ναός αχυλοποίητος, χτισμένος από τη χάρη του Θεού. Τούτο πραγματοποιείται με το μυστήριο της μετανοίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως, που είναι η θύρα και είσοδος των πιστών στη σωτήρια χάρη του Θεού, που νέμει η Εκκλησία σε όλους που καταφεύγουν τους σκόπους της. Το νόημα και η ανακαινιστική δύναμη του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως έγινε στο εξής. Όταν εξομολογούμαστε μπροστά στο Θεό και τον Λειτουργό Του, τον Πνευματικό, εξαγγέλνουμε τις αμαρτίες και τα παραπτώματά μας, παίρνοντας επάνω μας την ντροπή για τις αυθαίρετες πράξεις μας. Η ντροπή αυτή μετατρέπεται όμως σε πνευματική δύναμη, που νικά τα πάθη και εξαλείφει την αμαρτία. Και αυτό γίνεται σε μας δωρεάν. Ο Χριστός, για να μας σώσει, υπέμεινε τον σταυρό της Εσχήνης, που εμείς εργαστήκαμε με τις αμαρτίες μας. Επειδή όμως ο ίδιος ήταν αναμάρτητος και το έφραξε εκούσια χάρη της εντολής του ουρανίου Πατρός του, δεν μπορούσε να δει διαφθορά στον τάφο. Αναστήθηκε και ο σταυρός του μετατράπηκε σε δόξα ζωής ακαταλήτου και αιωνίου. Έτσι και στη δική μας περίπτωση, όταν υπομένουμε την τροπή της εξομολογήσεως των αμαρτιών μας, χάρη της συμφιλιώσεώς μας μαζί του, η ντροπή αυτή μετατρέπεται σε δύναμη και χάρη που ενώνει με τον Θεό. Ο Θεός χαρίζει αυτό δωρεάν σε μας, γιατί θεωρεί τη δική μας τροπή ως θυσία και ευχαριστία για την τροπή που Εκείνος υπέμεινε για χάρη μας πάνω στον Σταυρό, και τότε μας ανταποδίδει τη χάρη του που μας ανακαινίζει και μας σώζει. Όσο μεγαλύτερη ντροπή πάρουμε επάνω μας για να ανορθώσουμε πνευματικά τη ζωή μας, τόσο μεγαλύτερη αλλαγή και ανάπλαση θα επιτελεστεί σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη μετάνοιά μας. Όσο πιο μεγάλη ντροπή αισθανόμαστε για την πνευματική μας φτώχεια, τόσο βαθύτερα θα αισθανθούμε τη χάρη του Θεού να μας θεραπεύει και να μαρτυρεί στην καρδιά μας ότι και αν πεθάνουμε, ο θάνατος δεν θα μπορέσει να μας κρατήσει, αλλά θα μας ενώσει με τον αγαπημένο Θεό και Παντοκράτορα Ιησού. Είναι φανερό πως όλα τα γυμνάσματα της Αγίας Τεσσαρακοστής αποσκοπούν στο να χτίσουν τον ναό του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ώστε ο Κύριος να την καταστήσει σκήνομά του και υποπόδιον των ποδών του. Ακολουθώντας ο άνθρωπος πιστά τη σταυρική οδό της Αγίας Τεσσαρακοστής, ολοένα θα εξομοιώνεται με τον Κύριο, δεχόμενο στην καρδιά του μια θεία και δωρεά αίσθηση που θα τον πληροφορεί ότι προσεγγίζει και το δικό του Πάσχα, η δική του διάβαση, από τη φθορά και τη ματαιότητα της ζωής του κόσμου αυτού στην ανεκλάνητη και δοξασμένη χαρά της Βασιλείας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Μεγάλου Θεού της σωτηρίας μας. Αν είναι τόσο μεγαλειώδης η υπόσχεση της Αγίας Περιόδου που τώρα διανύουμε,
αξίζει να δείξουμε κάθε ευγύγεια και να δώσουμε συγχώρεση προς όλους τους ομοιοπαθείς συνανθρώπους μας. Να ταπεινωθούμε απέναντι στο Θεό και τους αδερφούς μας, ζητώντας να βρούμε τόπο μετανοίας και ελέους. Για να βρούμε όμως άγια και ιερή έμπνευση για τον αγώνα μας, πρέπει από καρδίας να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό που ευδοκεί να μας περιποιείται με την αγαθότητά Του εν παντή καιρό της Χριστότητος και της μακροθυμίας Του, αναπληρώνοντας τα ειστερήματά μας με τις Άγιες δωρεές Του. Η εκτενής και συνεχής ευχαριστία προς τον Θεό θα καλύψει πλήθος αμαρτημάτων και θα προσελκύσει τη χάρη του Θεού στην καρδιά μας. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν, αδερφοί, από καρδίας τον Κύριο, που μας δίνει την Αγία Τεσσαρακοστή με την ιερή της ατμόσφαιρα, κατά την οποία έχουμε την δυνατότητα να αναβαπτιστούμε και να ανακαινιστούμε πνευματικά, ώστε να ακούσουμε και πάλι στην καρδιά μας τη φωνή του Κυρίου, να δούμε το είδος Του και να μπορέσουμε να σταθούμε στην Αγία Παρουσία του Αναστάντος Κυρίου, να αξιωθούμε κι εμείς το Πάσχα, το προσωπικό μας αληθινό πέρασμα από το θάνατο στη ζωή και μάλιστα στη ζωή την αιώνιον. Αμήν. Ανεσυγχωρείτε, σύντομος λόγος. Ήταν ίσως κανονισμένο από την πρόνοια του Θεού, επειδή ήταν και λίγος ο χρόνος μας. Βέβαια, η ζωή του χριστιανού είναι μια συνεχής πορεία τελειώσεως, αναβάσεως. Οι άγγιοι δεν γνωρίζουν ποτέ ύφεση στη ζωή τους. Συνεχώς μεταβαίνουν από ένα πλήρωμα χάριτος και αγάπης Θεού σε μεγαλύτερο πλήρωμα. Και μας λένε οι Άγιοι μας ότι όχι μόνο οι Άγιοι έχουν μια δυναμική αύξηση μέσα στο Πνεύμα του Θεού, αλλά ακόμα και οι άγγελοι δεν πάβουν να δέχονται μεγαλύτερο πλήρωμα χάριτος και δόξης από τον Θεό. Ο Θεός από την αρχή μας έπλασε κατ' εικόνα Του και κατ' ομοίωσή Του. Τι σημαίνει αυτό? Μας έπλασε κατ' εικόνα Του. Δηλαδή, να αντανακλούμε την δόξα του Δημιουργού μας. Και κατ' ομοίωση, δηλαδή μας έβαλε σε μια δυναμική πορεία που να γινόμαστε συνεχώς τέλειοι, μέχρι να φτάσουμε να γίνουμε τελεί ως περοπατήρι μου ο ενδυσουρανής τέλειος εστί, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι, δεν μπορεί, ο χριστιανός δεν μπορεί να έχει στατική ζωή. Κανονικά, ντρέπομαι που το λέω, γιατί σαν μοναχός και δεν το δικαιώνω όπως πρέπει αυτό, αλλά κανονικά ο χριστιανός θα έπρεπε να έχει μια δυναμική αύξηση συνέχεια. Δεν ξέρω αν προσέξατε στον λόγο που είπα. Στην αρχή ο Θεός όταν εξέβαλε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, έφραξε την είσοδο του Παραδείσου με τα χερουβίμ και με μια πύρινη ροφέα, να μην μπορεί να επιστρέψει ο Αδάμ λόγω της παραβάσεως του, λόγω της απερισκεψίας που έδειξε, λόγω της αγνωμοσύνης που έδειξε στον Ευεργέτη του Θεού. Ο Θεός ήρθε στη γη και μας έδωσε τη χάρη και φύλεψε τον Παράδεισο μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, λέει ο Κύριος. Και κάθε φορά όμως που εμείς αμαρτάνουμε και διαρριγνύουμε τον σύνδεσμο της αγάπης με τον Θεό, μας αφαιρείται το δικαίωμα να εισέλθουμε μέσα στην καρδιά μας εκεί ακριβώς όπου φύλευσε ο Θεός
το καινούριο παράδεισο αυτόν που κέρδισε με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό, με τη νίκη του πάνω στο Σταυρό. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που αμαρτάνουμε, κλείνει ο εχθρός μας διάβολος, περιβάλλει την καρδιά μας με ένα περίβλημα φθοράς, με τη σκιότητά του και δεν μπορούμε εμείς να εισέρχουμε μέσα στη καρδιά μας, διότι μόνο εκεί μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό και μόνο εκεί μπορούμε να αποκτήσουμε εκείνη την τελειότητα για την οποία ο Θεός μας προώρησε όταν μας δημιούργησε καταρχάς. Έτσι, αυτή τη μεγάλη περίοδο της Σαρακοστής στην ουσία είναι σαν να παίρνουμε στα χέρια μας μια λίμα και να λιμάρουμε τη φθορά που έχει περικαθίσει πάνω από την καρδιά μας για να καθαρίσει η καρδιά μας, να γίνει πιο ευαίσθητη στη χάρη του Θεού και τελικά να ανοίξει διάπλατα να δεχθεί τον μεγάλο επισκέπτη, να κατοικήσει ο Χριστός διαδιστήσεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στην καρδιά μας. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Καλεσμένος σήμερα ήταν ο Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου από το Έσεξ, ζωντανά στην Εκκλησία των Αγίων 12 Αποστόλων, σε ένα δεύτερο μέρος της καθιερωμένης ομιλίας με θέμα την Αγία και Μεγάλη της Σαρακοστή. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί τιμά την Εκκλησία των Αγίων 12 Αποστόλων. Πάντα τους πρώτους χαιρετισμούς από την αρχή μέχρι σήμερα τους κάνει εκείνος και μας θυμίζει εκείνη την πρώτη μέρα όταν με πολύ αγάπη, με πολύ ενθουσιασμό ανοίξαμε αυτή την εκκλησία από την οποία βλέπετε και την εκπομπή μας κάθε Σάββατο και ήταν η πρώτη ακολουθία, ο πρώτος ευλογητός που μπήκε από τον πατέρα Ζαχαρία. Σήμερα ακούσαμε, όπως προανέφερα, και το δεύτερο μέρος της ομιλίας του με θέμα την Αγία και Μεγάλη της Σαρακοστή και εδώ κλείνουμε και την απόψινή μας εκπομπή, αφού ευχηθώ σε όλους καλό στάδιο, καλόν αγώνα, καλή ετοιμασία πνευματική και σωματική για να φτάσουμε να γιορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε το Άγιο Πάσχα όλοι μας. Η χάρη του Κυρίου μετά πάντων ημών. Και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Το θάλαντο σύγησε πια, μαζί δεν κινήθηκε, παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις.